Κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση στο βαθιά τραυματισμένο από την περίοδο της πανδημίας δημόσιο σύστημα υγείας χειροτερεύει δραματικά. Τα μέτρα που έχει ξεγγείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απογειώνουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας με οδυνηρές συνέπειες για τους ασθενείς και τους υγειονομικούς. Κέντρα υγείας αποδεκατισμένα από προσωπικό με λήψεις σε στοιχειώδη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ιστορικά χαμηλό σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, συνεχείς μετακινήσεις, χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και διπλοβάρδιες, υπερεφημέρευση, φρακαρισμένα μετά από κάθε εφημερία νοσοκομεία, εξαναγκασμό σε περιπλάνηση ανά την Ελλάδα των ασθενών, ακόμα και μικρών παιδιών, χιλιάδες συμβασιούχοι στην υγεία που βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας, μαζική αιμορραγία επιστημονικού δυναμικού από το δημόσιο σύστημα υγείας προς το ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό, δραματική επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του λαού μας που πληρώνει διπλά και τριπλά για δαπάνες υγείας. Η καταιγίδα των μετακινήσεων με την επίκληση των εκτάκτων αναγκών που μόνο έκτακτες δεν είναι συνεχίζεται. Συνεχείς μετακινήσεις είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι γιατροί εξωθούνται σε παραίτηση με την κυβέρνηση, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τις διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκομείων να σφυρίζουν αδιάφορα. Εντολές σε γιατρούς να μετακινηθούν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλη πόλη, ακόμα και σε άλλο νομό, πριν καν προλάβουν να εγκατασταθούν, πριν καν προλάβουν να αναλάβουν υπηρεσίες των νοσοκομείων στο οποίο έχουν διοριστεί. Φτάνουν στο σημείο να εντέλουν γιατρούς να εφημερεύσουν την ίδια μέρα σε δύο νοσοκομεία, τα οποία απέχουν χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο. Ολόκληρα νοσοκομεία, ειδικά στην περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα λειτουργούν με δανεικούς γιατρούς. Ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα, τα οποία ίσως δεν είναι και τα πιο αντιπροσωπευτικά. Εντολή μετακίνηση σε συνάδελφο μητέρα μικρών παιδιών και σε μία ρευματολόγο από τα νοσοκομεία της Πάτρας για να καλύψουν τις έκτακτες, εδώ και 4 χρόνια, ανάγκες στελέχωσης της παθολογικής κλινικής του Πύργου. Εντολή σε συνάδελφο πνευμονολόγο του Λαϊκού Νοσοκομείου που εφημερεύει στο Λαϊκό να εφημερεύσει την ίδια μέρα στο Ογκολογικό των Αγίων Αναργύρων. Κάλεσαν σε απολογία συνάδελφο αναισθησιολόγο από το Νοσοκομείο των Γιαννιτσών με την κατηγορία ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από τη θέση του, είχε λάβει εντολή να εφημερεύσει στο Νοσοκομείο της Έδεσας την ίδια μέρα ενώ εκείνος εφημέρευε στο Νοσοκομείο των Γιαννιτσών. Την απολογία επέδωσε δικαστικός επιμελητής στη γυναίκα του, η οποία είναι μωρομάνα την ημέρα που εφημέρευε. Σημειωτέω ότι οι αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο των Γιαννιτζών κάνουν 12 με 13 εφημερίες ο καθένας. Στο νοσοκομείο των Σερών, ενώ οι συνεχείς μετακινήσεις έχουν οδηγήσει σε παραίτηση 2 παθολόγους, ενώ για τον ίδιο λόγο θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής, ενώ έχουν απομείνει μόλις 6 παθολόγοι για 2 κλινικές, οι οποίοι καλούνται να κάνουν 10 εφημερίες το μήνα, η 4η υγειονομική περιφέρεια του ζητάει να μετακινηθούν για να καλύπτουν 4 εφημερίες το μήνα στην παθολογική κλινική της Δράμας. Πάλι στην 4η υγειονομική περιφέρεια, 5 γιατροί του τμήματος επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης θα μετακινούνται εναλλάξ για να καλύπτουν τα επίγοντα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Οι γιατροί που θα μετακινούνται κάθε φορά θα επιλέγονται με κλήρωση. Γιατροί στην κληρωτίδα, ανταλλάξιμα πιόνια στη σκακέρα των συνεχών μετακινήσεων. Η απάντηση του Υπουργού στη χθεσινή συνάντηση με την Ομοσπονδία. Μόλις 600, μάξιμουμ 700 θέσεις μόνιμων γιατρών, θα περιλαμβάνει η επόμενη προκήρυξη σε σύνολο 6.500 τουλάχιστον κενών οργανικών θέσεων με βάση τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρόκειται για προκηρύξεις εικονικές, αφού με μαθηματική ακρίβεια αρκετές από αυτές θα βγουν άγονες. Μία μόνιμη θέση στο ΕΣΥ είναι η τελευταία επιλογή ενός γιατρού, γιατί γνωρίζει ότι θα εργάζεται με απάνθρωπα ωράρια, με χαμηλό μισθό, χωρίς τη δυνατότητα να ασκεί ιατρική με σύγχρονους όρους, να εξελίσσεται επιστημονικά, χωρίς ελεύθερο χρόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις της ιατρικής, να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών του. Γιατί γνωρίζει ότι παίζει τη ζωή των ασθενών του κορώνα γράμματα. Όταν παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο της Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, από τις 18 κενές
οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, προκηρύχθηκαν μόλις 4, γιατί να επιλέξει ένας γιατρός να πάει να εργαστεί. Επομένως, η κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα και θα συνεχιστεί η πολιτική της κινητικότητας των υγειονομικών, η αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών, η παράταση του εργάσιμου βίου, η αξιοποίηση συνταξιούχων, οι διπλοβάρδιες, η υπερεφημέρευση, με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, αλλά και των συνθήκων εργασίας των υγειονομικών. Η αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων σε ένα από τα 3 παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, το Πέδον Αγλαία Κυριακού, ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο το τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων και της υποστελέχωσης που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία. Σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο με κλειστές τις 8 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες, με 1.000 παιδιά να περιμένουν να χειρουργηθούν, ήρθε η κυβέρνηση και το προβάλλει ως αγαθοεργία στο ΚΕΠΕΝΤΕ να προκηρύξει κάποιες θέσεις για να μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται τακτικά χειρουργία, αλλά όχι για να λειτουργήσει το σύνολο των χειρουργικών αιθουσών. Η χθεσινή συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Υγείας ήταν αποκαλυπτική και ομολογούμε πως η ειλικρίνειά του ήταν αφοπλιστική. Το έγκλημα σε βάρος ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια δωρεάν περίθαλψη του λαού μας θα συντελεστεί σε 3 πράξεις. Πράξη πρώτη, απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Πράξη δεύτερη, δυνατότητα ανεφόρων στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας να ασκούν ιδιωτικό έργο. Πράξη τρίτη, ελεύθερη είσοδος γιατρών ιδιωτών στο ΕΣΥ. Με πρόσχημα τις μακροχρόνιες λίστες αναμονής, η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής εμπορευματικής λειτουργίας των κατόνομα δημόσιων νοσοκομείων. Αν ήθελε η κυβέρνηση να μειωθούν οι μακροχρόνιες λίστες αναμονής, ώστε οι ασθενείς να χειρουργούνται έγκαιρα στο δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν είτε στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία των δημόσιων νοσοκομείων, είτε στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, θα προσλάμβανε όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Όμως, όπως ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Υγείας στη συνάντηση που είχαμε μαζί του, δεν σκοπεύει να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Ρωτήσαμε τον Υπουργό, ποιοι αναισθησιολόγοι θα κοιμίζουν τον ασθενή όταν υπάρχουν 280 κενές θέσεις αναισθησιολόγων σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή περίπου το 25% των οργανικών θέσεων δεν καλύπτεται πανελλαδικά, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα μόλις το 50% των οργανικών θέσεων σε αναισθησιολόγους είναι καλυμμένες. Η απάντηση γνωστή. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιους θέλουν και κρίνουν ότι μπορούν. Αναρωτιόμαστε, μπορεί να είναι στη διακριτική ευχέρεια ενός γιατρού να είναι ατομική του επιλογή εντός πολλών εισαγωγικών, αφού σπρώχνεται από την κυβέρνηση να το κάνει για να ενισχύσει το εισόδημά του, να υπερβαίνει το μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ασθενούς, με δεδομένο ότι η εντατικοποίηση αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο ιατρικών λαθών, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν θα κινδυνεύσουν ασθενείς. Ρωτήσαμε τον Υπουργό, πώς εξασφαλίζεται ότι θα τηρούνται τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών για ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, τα οποία προβλέπουν ότι εντός χειρουργείου απασχόληση των αναισθησιολόγων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 ώρες πρωινής εργασίας εβδομαδιαίως και ότι στην εφημερία ο μέγιστος ασφαλής χρόνος συνεχούς εργασίας εντός του χειρουργείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 έως 16 ώρες το 24ωρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα κινδυνεύουν ασθενείς. Η απάντηση του Υπουργού Υγείας ήταν ομή και κοινική. Αναγνωρίζουμε ότι είναι ρίσκο. Έτσι και αλλιώς, όλα στη ζωή είναι ρίσκο. Έτσι και αλλιώς, οι ασθενείς που παρεμένουν χρόνια να χειρουργηθούν κινδυνεύουν. Πάμε και όπου βγει δηλαδή. Η ζωή των ασθενών στα ζάρια.
Ρωτήσαμε τον Υπουργό πώς εξασφαλίζεται ότι δεν θα συνεχιστεί η αιμορραγία γιατρών, χειρουργικών ειδικοτήτων και αναισθησιολόγων προς τον ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό, ότι δεν θα συνεχιστεί η καταιγίδα παρετήσεων γιατρών εξαιτίας των καθυλωμένων μισθών στα νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη της Βορείου Ελλάδας, που ακόμα και αν το θελήσουν οι γιατροί, αντικειμενικά δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως άλλωστε έχει ομολογήσει και ο ίδιος Υπουργός Υγείας, να πραγματοποιούν απογευματινά χειρουργία. Πώς σε αυτά τα νοσοκομεία θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις μακροχρόνιες λίστες αναμονής? Τι θα απογίνουν οι ασθενείς? Θα πλοηγούνται στις ψηφιακές λίστες του κάθε νοσοκομείου ανά την Ελλάδα και θα ψάχνουν μόνοι τους να βρουν το νοσοκομείο με τη μικρότερη αναμονή, θα ξεσπιτώνονται και θα μετακομίζουν σε άλλη πόλη για να χειρουργηθούν? Θα πει κάποιος, αυτό συμβαίνει και τώρα. Άρα λοιπόν, ποιο πρόβλημα των ασθενών έρχεται να λύσει η εφαρμογή της απογευματινής επιπληρωμής χειρουργείων, σε ποια ανάγκη απαντάει, σε ποια μονάδα εντατικής θεραπείας θα νοσηλεύονται οι ασθενείς σε περίπτωση μεταγχειρητικών επιπλοκών, με δεδομένο ότι υπάρχουσες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες, με ποιο νοσηλευτικό προσωπικό θα στελεχώνονται το απόγευμα οι μονάδες μεταναισθητικής φροντίδας όταν χρειάζεται το ελάχιστο ένας εκπαιδευμένος νοσηλευτής ανά τρία κρεβάτια, σε ποιους θαλάμους θα νοσηλεύονται οι ασθενείς μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, αφού δεν υπάρχει σχεδόν κανένα νοσοκομείο που μετά από κάθε εφημερία δεν έχει ράτζα και οι ασθενείς νοσηλεύονται σε θαλάμους κλινικών που δεν έχουν σχέση με το πρόβλημα υγείας για το οποίο έχουν κάνει εισαγωγή. Ασθενείς, παθολογικών κλινικών, σε χειρουργικές και πάει λέγοντας. Θα αυξηθούν ή όχι τα ράτζα, αφού θα δεσμεύονται τα κρεβάτια για τους ασθενείς που θα χειρουργούνται στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία? Ποιοι γιατροί, ποιος καρδιολόγος, ποιος παθολόγος, ποιος ψυχίατρος θα αντιμετωπίζει τις τυχόν μεταγχειρητικές επιπλοκές αυτών των ασθενών? Οι ίδιοι που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των ασθενών, ή θα καλούνται ιδιώτες γιατροί, άρα ο ασθενής θα επιβαρύνεται επιπλέον οικονομικά? Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θα μειωθούν οι λίστες αναμονής και θα συμβάλλει στα έσοδα των νοσοκομείων, αφού θα αξιοποιούνται οι υποδομές των νοσοκομείων σε ώρες και μέρες που μένουν αναξιοποιητές, ας ακολουθήσουμε το συλλογισμό της. Εμείς βέβαια είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με τα κριτήρια της αγοράς. Δεν είναι λύση η αιτία που γεννά το πρόβλημα. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την απογευματινή επιπληρωμή λειτουργία των επαγγελματινών ιατρείων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ακτινοδιαγνωστικά τμήματα. Είναι γνωστό ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ο μαγνήτης της απογευματινής λειτουργίας των νοσοκομείων ήταν και είναι τα απεικονιστικά τμήματα. Μήπως αυτό κράτησε τους συναδέλφους ακτινοδιαγνώστες στα δημόσια νοσοκομεία? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί ακτινολόγοι παρετούνται μαζικά με αποτέλεσμα οι γνωματεύσεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία, ακόμα και σε νοσοκομεία όπως παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο της Νίκαιας, να έχουν ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία? Ωφελήθηκαν τα δημόσια νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που γιγαντώθηκαν και φυτρώνουν σαν μανιτάρια δίπλα από κάθε νοσοκομείο? Ένα στοιχείο μόνο. Το 2019, το 75-90% των βασικών διαγνωστικών εξετάσεων, όπως μαστογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, πραγματοποιήθηκαν επιβαρύνοντας τους ασθενείς με το 15% της συμμετοχής στα ιδιωτικά διαγνωστικά και ένα ποσοστό 5% στα ιδιωτικά απογευματινά εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων. Οι πλήρως εξοπλισμένες με χρήματα του λαού χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές, είναι βέβαιο ότι σε μία πορεία θα παραδοθούν στον ιδιωτικό τομέα προς αξιοποίηση. Αυτό το έχουν ήδη ομολογήσει, αυτό οραματίζονται, ιδιωτικές κλινικές εντός των δημόσιων νοσοκομείων. Επιβεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων έχει ως στόχο την απαλλαγή του κρατικού προϋπολογισμού
από το βάρος της κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων για να περισσεύει ζεστό κρατικό χρήμα για την παντός είδους στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων για προκλητικές φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις για πολεμικούς εξοπλισμούς. Γι' αυτό εναντιονόμαστε στο νόμιμο φακελάκι των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, όπως και στο χρηματισμό, αλλά και σε κάθε είδους συναλλαγή, εξαγορά πάνω ή κάτω από το τραπέζι, από μία μερίδα γιατρών, οι οποίοι εκβιάζουν τον ασθενή και εμπορεύεται τον ανθρώπινο πόνο την ώρα της ανάγκης. Σε αυτούς ο Υπουργός Υγείας παρέχει ασυλία, τους αποθρασύνει, όταν βγαίνει δημόσια και λέει, το φακελάκι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πρόκληση ο χλεβασμός από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας των δίκαιων ετοιμάτων μας για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για αυξήσεις στους μισθούς μας, για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, για κατάργηση των πληρωμών των ασθενών. Είναι πρόκληση να επικαλούνται τις αντοχές της οικονομίας και τα άδεια ταμεία όταν πρόκειται για το δικαίωμα του λαού μας σε σύγχρονες απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του ίδιου του Υπουργού Υγείας προσωπικά θα πέσει στο κενό για την καλλιέργεια κοινωνικού αυτοματισμού. Όπως δεν έπιασε τόπο η προσπάθειά του να στηρίξουμε το νομοσχέδιο για τη φοροεξόντωση των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και των μικρών επαγγελματιών για να εξοικονομηθούν δήθεν χρήματα για την υγεία και την παιδεία, έτσι δεν θα πιάσει και τόπο η προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει το λαό εναντίον μας όταν λέει ότι για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, για να αυξήσει τους μισθούς μας, πρέπει να επιβάλλει έναν επιπλέον έμφυα. Ας τα πάρει από τις τράπεζες που δικαιούνται αναβαλλόμενο φόρο, ας φορολογήσει τους εφοπλιστές που δικαιούνται φοροαπαλλαγή. Ούτε θα πρόκειται να δεχτούμε ότι ο λιγότερα φτωχός θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον από την τσέπη του στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τους πιο φτωχούς και τους εξαθλειωμένους, οι οποίοι θα περιμένουν στις ψηφιακές λίστες αναμονής. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της κλαδικής απεργίας στις 22 Φεβρουαρίου και στη συγκέντρωση την απεργιακή στο Υπουργείο Υγείας και της πανεργατικής απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου. Καλούμε το λαό, τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης της υγείας και της ζωής τους στα χέρια τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη στο πλευρό του. Σας ευχαριστούμε.